Δεν θα ήμουν ειλικρινή αν δεν έλεγα ότι ανησύχησα τι τελευταίε ημέρε. Με αυτή τη φράση, ο ειδικό σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό παραδέχεται δημόσια ότι οι εξελίξει στην Τουρκία στη σκία τη απόπειρα του πραξικοπήματο θα μπορούσαν να φέρουν τα πάνω κάτω στο Κυπριακό. Παρ' όλα αυτά, διαμηνύει ότι δεν υπάρχουν ενδείξει για αλλαγή στάση τη Άγκυρα ω προ τον ενεξελίξη διάλογο για την επίλυση του εθνικού μα ζητήματο. Έχουμε όλοι ανησυχήσει από τι πρόσφατε εξελίξει στην Τουρκία, την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματο. Υπάρχει συναντήληψη ότι αυτό αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα ότι το διεθνέ περιβάλλον δεν αναπτύσσονται πάντα κατά ένα θετικό τρόπο. Οι εξελίξει στην Τουρκία αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτηση στη συνάντηση του Νορβηγού Διπλωμάτη με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, εν ώψη τη αυριανή συνάντηση των ηγετών. Δεν μπορεί κανεί να θεωρήσει ότι οι εξελίξει στην Τουρκία δεν επηρεάζουν το τι γίνεται στο Κυπριακό. Ειδικότερα σήμερα που υπάρχει σε εξέλιξη μια εντατικοποιημένη φάση των συνομιλιών. Σε ό,τι αφορά στην αυριανή συνάντηση Αναστασία Διακίντζη, την τρίτη από σύνολο έξι συναντήσεων για το μήνα Ιούλιο, συμφωνήθηκε όπω συζητηθούν θέματα που αφορούν στη εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική εξουσία. Ο Εσπεν Παρθέιντε που συναντήθηκε το απόγευμα και με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, αναμένει ότι μετά την επόμενη Παρασκευή, οπότε και είναι προγραμματισμένη η τελευταία συνάντηση Αναστασία Διακίντζη πριν τι θερινέ διακοπέ, το τοπίο θα ξεκαθαρίσει. Τότε θα μπορούμε να πούμε ότι οι ηγέτες για πρώτη φορά είχαν μια στρατηγική συζήτηση επί όλων των θεμάτων. Θα είναι κατάλληλη στιγμή για να γίνει αξιολόγηση για το πού ακριβώς βρισκόμαστε για μία λύση. Μετά την αυριανή συνάντηση, ο ειδικό σύμβουλο αναχωρεί στη Νέα Υόρκη, όπου τη Δευτέρα ενημερώνει για το Κυπριακό τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.